Οπότε, σε αυτό το σημείο, ίσως να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Οπότε, θα δώσω το λόγο στο συναδελφό μου και μεταβεκτορικό συνεργάτη στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και VLSI του Ινστιτούτου Πληροφορικής εδώ στο ΙΤΕ, τον Μανώλη Πλουμίδη, που θα μας μιλήσει λίγο για παράλληλο προγραμματισμό. Γεια σας και από μένα. Αν μου δώσεις 2 λεπτά να φτιάξω το sharing, τη Μανώλη. Α, ναι. Εδώ. Νομίζω ότι τώρα μπορείς να μας δείξεις την οθόνη σου και ο λόγος σε σένα. Νομίζω ότι τώρα με ακούτε και βλέπετε την οθόνη, σωστά. Λοιπόν, ναι, σε ακούμε, σε βλέπουμε καθαρά. Ωραία. Ίσως να έχω λίγο θόρυβο για το μικρόφωνο, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μανώλης Πλουμίδης, είμαι μεταδρακτορικός συνεργάτης του εργαστήριου του Βιλένα, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής στο ΙΤΕ. Η παρουσίαση θα είναι αρκετά σύντομη λόγω των περιορισμών και θα προσπαθήσω να κρατήσω τα βασικά της στοιχεία. Γενικά, το γενικό κεντρικός άξονας είναι το parallel computing και θα δώσουμε και ένα παράδειγμα από ένα στάνταρτ που υλοποιεί ένα συγκεκριμένο προγραμματιστικό μοντέλο, το MPI, το οποίο χρησιμοποιείται σε αρκετές επιστήμες. Να πω ότι η πολύ σημαντική συνεισφορά στη διαφάνεια είχε και η Λένα, ότι το υλικό το έχουμε κάνει μαζί, οπότε είχα αρκετή βοήθεια. Λοιπόν, τι είναι παραλληλισμός? Μπορούμε να πούμε ότι παραλληλισμός είναι η συνθήκη στην οποία αρκετοί επεξεργαστές συνεργάζονται και επικοινωνούν για να λύσουν ένα πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα ή λύση του προβλήματος αυτό συνήθως είναι μέσω ενός προγράμματος. Γιατί θέλουμε τώρα τον παραλληλισμό? Ένα συγκεκριμένο επεξεργαστή, ένα πρόγραμμα που τρέχει σε έναν επεξεργαστή, αυτό ο επεξεργαστή μπορεί να μην είναι αρκετό, μπορεί να μην αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα από διάφορες επιστήμες, από διάφορα πεδία, είτε αυτό είναι scientific computing, είτε είναι κάποιος υπολογισμός για εμπορικό σκοπό, είτε υπολογισμός που έχει να κάνει με επεξεργασία γραφικών, οι οποίοι επεξεργάζονται πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων. Οπότε ένας τέτοιος υπολογισμός μπορεί να καθυστερεί πάρα πολύ να ολοκληρωθεί, π.χ. με έναν επεξεργαστή. Ή αντίστοιχα να είναι το πρόβλημα πάρα πολύ πολύπλοκο. Και επίσης για συγκεκριμένα setups, όταν έχουμε κάποιους επεξεργαστές, μπορεί ακόμα και το problem size να μην χρειάζεται τη μνήμη ενός συγκεκριμένου computer, οπότε να χρειαζόμαστε περισσότερους. Η ιδέα λοιπόν ποια είναι? Να μπορέσουμε να αθροίσουμε υπολογιστικούς πόρους από διάφορους επεξεργαστές ή από διάφορους compute nodes, πιο σωστά. Με άλλα λόγια, να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τον παραλληλισμό που υπάρχει σε διάφορα clusters ή στους supercomputers που είναι διαθέσιμοι είτε στα ιδρύματά μας, είτε σε ιδρύματα και υποδομές στις οποίες έχουμε πρόσβαση. Είχα διάφορα παραδείγματα μηχανών και στις οποίες υπάρχει δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τον παραλληλισμό τους. Μηχανές που διάφοροι επεξεργαστές επικοινωνούν μέσω κοινής μνήμης, θα τα πάω λίγο εντάχει αυτά. Άλλο μοντέλο παράλληλων μηχανών είναι οι message passing μηχανές, όπου πλέον building block είναι ένας compute node, ο οποίος έχει τον επεξεργαστή του, τη μνήμη. Υπάρχει ένα interconnect μέσω του οποίου μιλάνε όλοι αυτοί οι κόμβοι. Και το πιο συνηθισμένο παράδειγμα μηχανών, τις οποίες ίσως να έχει πρόσβαση κάποιος, multi-processor κόμβοι με την δική τους μνήμη, επεξεργαστές, οι οποίοι όλοι αυτοί μπορούν να μιλάνε πάνω από κάποιο scalable και efficient interconnect, ένα efficient δίκτυο. Οπότε τώρα η επόμενη ερώτηση είναι πώς εκμεταλλευόμαστε όλους αυτούς τους πόρους. Και επειδή η μηχανή και οι τεχνικές λεπτομέρειες της μπορεί να είναι πολύπλοκες, θέλουμε έναν τρόπο που να κρύβει αυτές τις λεπτομέρειες από τον τελικό χρήστη, από τον προγραμματιστή. Γι' αυτό το λόγο πάνω από αυτές τις μηχανές προσφέρονται κάποια προγραμματιστικά μοντέλα που είναι όσο πιο αθαιρετικά γίνεται να το πει κανείς, ένας τρόπος να χειριστεί και να εκμεταλλευτεί τους πόρους κάποιας μηχανής. Οπότε, για συγκεκριμένες μηχανές υπάρχουν προγραμματιστικά μοντέλα τα οποία υποστηρίζονται, είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν και προγραμματιστικά μοντέλα τα οποία είναι αυτό που λέμε tuned, είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να αποφέρουν το μέγιστο από τη μηχανή. Να αναφέρω 2 τέτοια χαρακτηριστικά μοντέλα. Προγραμματιστικά είναι το OpenMP. Είναι κατάλληλο για shared memory, multiprocessor αρχιτεκτονικές και το message passing, του οποίου ένα στάνταρ για το message passing προγραμματιστικό μοντέλο είναι το OpenMPI.
το οποίο είναι κατάλληλο για μηχανές όπου η φυσική μνήμη είναι κατανεμένη σε διαφορετικούς κόμβους. Οπότε, τι είναι το MPI? Το MPI είναι ένα στάνταρ για αυτό το message passing προγραμματιστικό μοντέλο. Και είναι ένα στάνταρ του οποίου υπάρχουν υλοποιήσεις. Μία τέτοια υλοποίηση είναι το OpenMPI, μία άλλη υλοποίηση είναι το MPITCH και μία άλλη, ένα derivative του MPITCH που είναι αρκετά διαδεδομένο και έχει καλά αποτελέσματα και κάποιες δημοσίευσεις, είναι το MVATICH. Πολύ σύντομα το MPI, το στάνταρ αυτό, περιγράφει κάποια primitives, ας το πούμε, κάποιες συναρτήσεις, μέσω των οποίων μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Μπορείς να φτιάξεις κόσμους επικοινωνίας, μπορείς να κάνεις input και output με σταθερό storage. Και το βασικότερο που μας ενδιαφέρει, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως έναν προγραμματιστή, είναι ότι σου έχει primitives τα οποία μπορείς να κάνεις επικοινωνία. Μπορείς να στείλεις και να λάβεις κίνηση. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα primitives που θα χρησιμοποιούσε κάποιος? Είναι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα point-to-point, όπου έχουμε το κλασικό μοντέλο με έναν sender που στέλνει το send του και έναν παραλήπτη ο οποίος κάνει το receive, περίπου, πολύ χονδροειδώς, όπως λειτουργούν τα sockets. Ένας μιλάει με έναν, οι δύο εμπλέκονται στην επικοινωνία. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας που προβλέπει το στάνταρ είναι τα collective operations, όπου εμπλέκονται πολλές οντότητες πλέον. Μπορεί ένας να μιλάει με πολλές ή μπορεί πολλές διεργασίες να μιλάνε με μία ή να μιλάνε όλες μεταξύ τους. Θα δείξουμε παραδείγματα. Και η τρίτη κατηγορία είναι τα one-sided primitives. Είναι primitives όπου η διεργασία που θέλει να στείλει ή να πάρει δεδομένα το κάνει μόνη της, συγγνώμη, χωρίς να εμπλέκει το peer process, τον απέναντι. Το σημείο στο οποίο όμως μπορεί ίσως να τον εμπλέκει είναι το στάδιο του συγχρονισμού. Οπότε για αυτό τον τρίτο τρόπο επικοινωνίας συγκρατούμε ότι υπάρχουν δύο μονοπάτια. Ο ένας που μεταφέρει τα πραγματικά δεδομένα, το data path, ας το πούμε. Και ο δεύτερος είναι το control κομμάτι, στο οποίο μπορεί ή να εμπλέκονται ή να μην εμπλέκονται και οι δύο διεργασίες. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα για point-to-point επικοινωνίες. Είναι η διεργασία α, θέλει να στείλει αυτό ένα μήνυμα, παριστάνει με αυτό το μπλε κουτί, το στέλνει στην διεργασία β. Για να ολοκληρωθεί αυτή η ανταλλαγή, η διεργασία α κάνει post, αυτό που λέμε κάνει, χρησιμοποιεί το send primitive, η διεργασία β χρησιμοποιεί το receive. Η διεργασία β μετά με τη σειρά της κάνει κάποια επεξεργασία σε αυτά τα δεδομένα και θέλει να τα στείλει αλλαγμένα στην διεργασία c. Οπότε ακολουθείται ένα παρόμοιο μονοπάτι. Στην επόμενη διαφάνεια δίνουμε παραδείγματα από αυτά που λέμε collective communications, τα οποία είναι έτσι λιγότερο εύκολο να τα κατανοήσει κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με το μοντέλο. Ας πάρουμε για το πρώτο παράδειγμα που είναι στο πάνω αριστερά κομμάτι της διαφάνειας. Εδώ έχουμε ένα primitive, αυτό που λέμε one to all. Υπάρχει μία διεργασία η οποία θέλει να στείλει τα δεδομένα της, ξανά αυτό το μπλε κουτάκι, σε πολλές άλλες διεργασίες, οπότε κάνει αυτό που λέμε, υπάρχει ένα primitive που λέγεται broadcast. Υπάρχει ένα primitive, ας πούμε, το οποίο μπορεί να στείλει διαφορετικά δεδομένα σε κάθε μία διεργασία και είναι αυτό που είναι πάνω δεξιά, το scatter. Οπότε βλέπουμε με διαφορετικό χρώμα το datum που πάει σε διαφορετική διεργασία. Εδώ να αναφέρω ότι αυτό το σύμβολο που έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ένας επεξεργαστής ή ένα, θα μπορούσε να είναι ένα core, το οποίο τρέχει μία διεργασία. Το gather είναι αυτό που λέμε all to one, οπότε όλοι εδώ πέρα στέλνουν σε μία, η οποία κάνει gather, μαζεύει αυτά που στέλνουν. Το reduce αντίστοιχα, που είναι ένα πολύ διαδεδομένο primitive και κάνει και κάποια πράξη. Και αυτό που παραλείπει εδώ πέρα η εικόνα είναι να δείξει ένα primitive που όλοι μιλάνε με όλους. Όλοι ανταλλάσσουν δεδομένα με όλους. Ένα τέτοιο πολύ χαρακτηριστικό και ευρέω διαδεδομένο primitive είναι το barrier, όπου όλες οι διεργασίες πρέπει να ανταλλάξουν με κάποιο αλγόριθμο δεδομένα για να βεβαιωθούν ότι όλες έχουν φτάσει στο ίδιο σημείο. Οπότε όλοι μιλάνε με όλους. Και ας δώσουμε τώρα ένα παράδειγμα, το οποίο πώς θα μπορούσε, ας πούμε, ένας κώδικας, ο οποίος αν ήταν αρχικά σειριακός, πώς θα μπορούσε να παραλληλοποιηθεί. Ας πάρουμε το κλασικό παράδειγμα του πολλαπλασιασμού πινάκων, όπου για να βγάλουμε τον τελικό πίνακα που είναι το γινόμενο, πολλαπλασιάζουμε γραμμές με στήλες από τον ένα πίνακα και από τον άλλο. Και η σειριακή εκτέλεση θα ήταν αν είχαμε, ας πούμε, ένα core ή έναν επεξεργαστή με ένα core, αλλά αν είχαμε μία διεργασία, να πολλαπλασιάσει την πρώτη γραμμή του α με την πρώτη στήλη του β, μετά να πολλαπλασιάσει τη δεύτερη με τη δεύτερη, την πρώτη γραμμή με τη δεύτερη στήλη και ούτω καθεξής. Και έτσι ακολουθιακά να αρχίσει να παράγει ένα-ένα τα τετραγωνάκια του τελικού πίνακα, τα εννέα σημεία. Οπότε να κάνει εννέα βήματα. Αυτοί όμως οι υπολογισμοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται για να γίνει το δεύτερο γινόμενο της πρώτης στήλης με τη δεύτερη γραμμή να έχει προηγηθεί το προηγούμενο. Οπότε, αν είχαμε τρεις οντότητες, θα μπορούσαν αυτά να είχαν μοιραστεί.
το πρώτο γινόμενο να το κάνει μία διεργασία, το δεύτερο να το κάνει μία άλλη και το τρίτο επίσης να γίνουν, όλα αυτά να γίνονται παράλληλα σε έναν χρόνο. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ απλοποιητικό και απλό παράδειγμα για να δείξουμε. Πιθανώς λοιπόν μία διεργασία στο τέλος να έπρεπε να κάνει ένα gather για να πάρει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε στο τέλος αυτό που εδώ δεν φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι μετά που έχει γίνει ο τοπικός υπολογισμός, έχει γίνει τοπικά σε κάθε μία διεργασία, αλλά αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε έναν εν τέλει, οπότε υπάρχει φάση επικοινωνίας. Και αυτό ήθελα να πω εδώ πέρα, ότι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι, όταν είναι ολόκληρο θέμα, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί, το πώς έναν σειριακό αλγόριθμο τον μετατρέπει σε παράλληλο, πώς αποφασίζεις ποια κομμάτια του με βάση τον υπολογισμό ή με βάση τα δεδομένα, ποια κομμάτια μπορούν να μοιραστούν. Και ποια κομμάτια επικοινωνίας χρειάζεται μετά. Δηλαδή, εφόσον ο καθένας αναλαμβάνει ένα τμήμα της δουλειάς, αυτοί κάπως στο τέλος θα πρέπει να συνεργαστούν. Αντίστοιχα σε άλλους αλγόριθμους που εξελίσσονται σε φάσεις, κάνει κάποιος έναν μερικό υπολογισμό σε κάθε φάση, αλλά στο τέλος κάθε φάσης πρέπει να ανταλλάξουν δεδομένα και να συγχρονιστούν. Οπότε, ας πούμε, υπάρχει μια ακολουθία, υπολογισμός, επικοινωνία, συντονισμός. Αυτά πολύ επιγραμματικά. Ευχαριστώ για την προσοχή. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.